Το κινηματογραφικό στούντιο Πακρόφ παρουσιάζει. Το Άγιον Όρος βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Ελλάδας. Το μήκος της Χερσονήσου από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα, ενώ το πλάτος του κυμαίνεται από 7 έως 19 χιλιόμετρα. Το έδαφος προς τα νοτιοανατολικά υψώνεται σταδιακά και μεταμορφώνεται σε μια βραχώδη οροσειρά, η οποία καταλήγει στην πυραμίδα του όρους Άθα. Αυτό το βουνό μπροστά μας είναι το όρος του Άθο. Ναι, αυτή εδώ δεξιά είναι η κορυφή του Άθο. Το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ιδιαίτερος. Σύμφωνα με την παράδοση, βρίσκεται υπό την προστασία της Θεοτόκου, θεωρείται κλήρος και περιβόλι της Παναγίας. Εκτείνεται στη δεξιά Χερσόνησο της Χαλκιδικής και όλες του οι πλευρές βρέχονται από το Αιγαίο Πέλαγος. Το όρος του Άθο είναι το μεγαλύτερο βουνό της Χερσονήσου, με υψόμετρο που ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα. Το Άγιον Όρος είναι η μοναδική μοναχική πολιτεία με ιστορία που υπερβαίνει τα 1.000 χρόνια. Εδώ οι μοναχοί προσεύχονται αδιάκοπα, μέρα και νύχτα για ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, κάθε άνθρωπος που πατάει σε αυτή τη γη τίθεται υπό την ιδιαίτερη προστασία και φροντίδα της Θεοτόκου, η οποία προσεύχεται για αυτόν ενώπιον του Θεού. Από τα παλιότερα χρόνια, το Άγιον Όρος πλήθει από κατορθώματα πνευματικών γερόντων. Πρόκειται για μοναχούς με ιδιαίτερη δύναμη ψυχής, οι οποίοι συνενώνουν μέσα τους την απλότητα με τη βαθιά κατανόηση του νοήματος της επίγειας ζωής. Απαρνήθηκαν το μάταιο κόσμο, επέλεξαν το δρόμο του ασκητισμού, το δρόμο της σιωπής και της προσευχής. Πολλοί από αυτούς έλαβαν διορατικό χάρισμα, το χάρισμα της θεραπείας, ήταν φωτισμένοι να διακρίνουν το καλό από το κακό. Έγιναν ικανότατοι πνευματικοί για όσους προσπαθούν να κατανοήσουν τα όσα συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο, στη ζωή και στην ψυχή τους. Για όλους εκείνους που χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Γέρον Παΐσιος, τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του. Επεισόδιο 1. Αυτό έγινε και αυτό πριν από πολλά χρόνια. Αυτός ο φίλος μου αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα οικογενειακά. Λοιπόν, τον συμβουλέψαν κάποιοι και αυτός δυστυχώς πέφτοντας στην παγίδα του πονηρού, πήγε σε έναν μάγο. Αφού του είπε κάποια πράγματα να κάνει, του έδωσε ένα μπουκαλάκι, στο οποίο του είπε, με αυτό θα λουστείς και δεν θα ξαναλουστείς για 3 μήνες. Και μου λέει, Αντώνη, από τότε που γύρισα από εκεί, άρχισαν να συμβαίνουν στο σπίτι μου διάφορα περίεργα πράγματα. Ανοίγαν οι πόρτες μόνες, άνοιγε η τηλεόραση, έκλεινε μόνη της. Και το βράδυ, λέει, όταν πήγα να κοιμηθώ, λέει, την πρώτη νύχτα, το έκανα αυτό μου είπε, τα μαλλιά μου, λέει, τα αισθάνθηκα ότι άρχισαν να ζωντανεύουν και να κουνιούνται. Να μπαίνουν στις μύτες μου, στα αυτιά μου. Τρομοκρατήθηκα τόσο πολύ, λέει, σηκώθηκα, πήρα αγιασμό, τον έριξα στο κεφάλι μου και από τότε ησύχασα. Μετά από λίγο καιρό, λέει, ένας κουμπάρος μου τη Θεσσαλονίκη με λέει, Βρέση, του λέει, πάμε στον Πατέρ Παΐσιο να πεις το πρόβλημά σου. Εγώ δεν ήξερα, λέει, τίποτα, λέει, πάμε. Πάμε στον Πατέρ Παΐσιο μαζί με τον κουμπάρο μου. Όταν πήγαμε στο κελάκι του, έξω, λέει, ήταν 70 περίπου προσκυνητές. Όταν κοίταξε, λέει, τον κόσμο, είπα, μα πώς είναι δυνατόν να μας δει αυτούς όλους. Μόνο την ευχή του να πάρουμε, νυχτώσαμε. Και τότε μου λέει, Αντώνη, βγαίνει έξω ο Πατέρ Παΐσιος, μας κοιτάζει όλους και λέγοντας τα ονόματά μας, χωρίς να. Εμένα προσωπικά δεν με ήξερε, με λέει. Έλα εσύ με το όνομα. Εσύ με το όνομα, εσύ και εσύ. 4 άτομα, λέει, μας πήρε, μας έβαλε μέσα στο κελί του. Και χωρίς να τον πούμε το πρόβλημά μας εμείς, άρχισε να μας λέει αυτός τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε. Τον πρώτο του λέει, εσύ παιδί μου, το χέρι σου έχει πρόβλημα. Αυτό σου συνέβη, του λέει, γιατί είχες πάει να πιεις ποτό και σε ρίξαν κάτι μέσα στο ποτό σου. Από εκεί του λέει, άρχισε να παθαίνεις το πράγμα. Τον δεύτερο του λέει, εσύ άρχισε να παίζεις ναρκωτικά. Σύντομα, του λέει, θα καταλήξεις τον τάφο αν δεν σταματήσεις. Άμεσα, πρέπει να σταματήσεις, του λέει. Τον τρίτο δεν το θυμάμαι προσωπικά. Δεν το θυμάμαι ακόμα τι είχε γίνει, ας πούμε. Λοιπόν, το δε αυτόν του λέει,
του λέει: παιδί μου, εσύ αντιμετωπίζεις σοβαρά προβλήματα, σένα σε έχουν κάνει μάγια. Όταν θα γυρίσει, του λέει: από εδώ, θα πας στο σπίτι σου και εκεί που είναι τα σκαλοπάτια, του λέει: έχεις μια τετράγωνη πέτρα. Εκείνη την πέτρα, του λέει: σήκωσέ την. Από κάτω θα βρεις ένα σακουλάκι, του λέει. Αυτά είναι τα μάγια που σου έχουν κάνει. Θα το πάρεις, του λέει αυτό, και το πετάξεις σε φωτιά. Και αυτό που σου ζητώ εγώ εσένα, του λέει, για να μην έχεις ποτέ πια προβλήματα, είναι 10 λεπτά την ημέρα να τα αφιερώνεις στον Θεό. Και κάθε Κυριακή, του λέει, θα προσπαθήσεις να μεταλαβαίνεις εξομολογούμενος και να πηγαίνεις στην Εκκλησία. Αυτό, ας πούμε, τον είπε ο πατέρ Παΐσιος, και από τότε αυτό το παιδί το εφαρμόζει, ας πούμε, αυτό. Στην προσευχή μας, να νιώθουμε σαν το μικρό παιδί στην αγκαλιά της μάνας του. Μοναχός Παΐσιος. Ο Κουτλουμούσι αντιμετώπιζε τότε, όταν ήρθε λίγο πριν έρθει στην Παναγούδα, πάρα πολλά προβλήματα. Ήταν ένα μοναστήρι ερυπωμένο, χρεωμένο, χωρίς αδελφότητα, και μόλις και ο Γέρον Παΐσιος τον στήριξε πάρα πολύ και του είπε ότι θα έρθω εγώ να μείνω κοντά σας, και έτσι θα είμαι πάντοτε δίπλα σας στις δύσκολες αυτές ημέρες του μοναστηριού, του Κουτλουμουσίου, που προσπαθεί να ορθοποδήσει. Αυτό έγινε περίπου το 1978. Ο Γέροντας Παΐσιος συνήθιζε και ερχόταν στις μεγάλες γιορτές και μερικές Κυριακές. Καθόταν στο παρεκκλήσι της θαυματουργού εικόνας, της φοβεράς προστασίας, στο στασίδι που ήταν ακριβώς απέναντι από την εικόνα. Για ένα μεγάλο διάστημα, πάνω από 40 ημέρες, δεν είχε φανεί. Και επίσης η πόρτα του καλυβιού του ήταν κλειστή, δεν άνοιγε ούτε σε προσκυνητές. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας Χριστόδουλος, ανησύχησε, σκέφτηκε ότι κάτι θα είχε συμβεί. Και κάποια μέρα ξεκίνησε μόνος του, πήγε στο καλύβι, χτύπησε την πόρτα, δεν άκουσε τίποτα και παραβίασε την πόρτα. Προχώρησε στο διάδρομο και μπήκε στο δωμάτιο, στο κελί του γέροντα. Είδε λοιπόν το γέροντα Παΐσιο καθισμένο χάμω στο πάτωμα, μπροστά σε ένα χαμηλό τραπέζι. Ήταν φανερά εξαντλημένος, χλωμός, αλλά με πολύ ειρηνικό πρόσωπο. Όταν μπήκε ο γέροντας, ο δικός μας, κατάλαβε καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα έτσι ήταν διάχυτη από χάρη και ειρήνη. Εκεί λοιπόν, μπροστά στο γέροντα Παΐσιο, υπήρχε ένα πολύ φρέσκο, αχνιστό, ζεστό πρόσφορο, και δίπλα στο πρόσφορο ένα τσαμπί σταφύλι, πολύ όμορφο σταφύλι, με μεγάλες κόκκινες ρόγες. Τότε ο γέροντας Παΐσιος είπε στον γέροντά μας, τον πατέρα Χριστόδουλο, να πάρει από αυτό το ψωμί,
και να δοκιμάσει και από το σταφύλι. Όντως, ο πατήρ Χριστόδουλος δοκίμασε. Είχαν και τα δύο μία εξαιρετική γεύση και του αποκάλυψε, του φανέρωσε ο Γεροπαΐσιος ότι αυτά τα είχε φέρει μόλις η Μητέρα του Θεού, η Παναγία. Τότε αυθόρμητα ο γέροντας ρώτησε το Γεροπαΐσιο, «Γέροντα, πώς είναι η Παναγία?» Και ο Γεροπαΐσιος του σήκωσε το χέρι του και του ζήτησε να τον βοηθήσει να σηκωθεί επάνω. Ήταν πολύ εξαντλημένος. Ο γέροντας τον βοήθησε, σηκώθηκε επάνω, προχώρησε στο παρεκκλήσι και με δυσκολία σιγά σιγά έφερε την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας και του είπε, έτσι παρουσιάζεται η Παναγία, σαν την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Αυτό φαίνεται περισσότερο από το βλέμμα της. Και τότε ο πατήρ Χριστόδουλος τον άφησε μόνο του και έφυγε, γιατί κατάλαβε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να είναι πολύ διακριτικός. Αυτό ήταν. Ναι. Μην φύγει. Λοιπόν, μην το χαϊδεύεις για να φύγει. Μην το χαϊδεύεις για να φύγει. Είναι γνωστό το περιστατικό που περιγράφει ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος. Κάποτε επισκέβαζε τη στέγη της καλύβας του στην Παναγούδα και με το που ανεβαίνει στη στέγη, κάποιος του χτυπάει την πόρτα. Κατέβηκε αμέσως. Αφού τελείωσε η επίσκεψη, ξανανέβηκε. Δεν πρόλαβε καν να επισκευάσει το παραμικρό. Χρειάστηκε και πάλι να κατέβει. Στενοχωριόταν που ήταν αναγκασμένος να αφήνει τις συνηθισμένες του προσευχές για τη νύχτα. Αλλά με το που ερχόταν ένας άνθρωπος, παραμέριζε τους συνήθεις κανόνες της προσευχής, ανέβαλε τις δουλειές του νοικοκυριού. Μεγαλύτερη σημασία γι' αυτόν είχε ο άνθρωπος. Να το διώξουμε. Φύ. Φύ. Ο γέροντας, ξέρουμε ότι αγρυπνούσε σχεδόν όλη τη νύχτα και την ημέρα δεχόταν στο καλύβι του τους επισκέπτες, τους προσκυνητές για να τους μιλήσει, να τους παρηγορήσει, να συζητήσει τα προβλήματά τους, να τους συμβουλεύσει. Αυτό ήταν σε καθημερινή βάση και ο γέροντας εκδήλωνε αυτό το πνεύμα της αυταπάρνησης. Και όταν τον πλησιάσαμε την πρώτη φορά, μας είπε, παιδιά, εσείς με τι ασχολείστε? Και του είπαμε ότι είμαστε φυσικοί. Και λέει, έπαιξε λίγο με τις λέξεις της φυσικής. Και είπε, ακούστε παιδιά, εσείς αφού είστε φυσικοί, πρέπει να προσπαθήσετε να καταφέρετε την διάσπαση του ατόμου σας, για να βγει μετά πολύ ψηλή ενέργεια, με την οποία θα μπορέσετε να ξεφύγετε από το βαρυτικό πεδίο της γης και να αγκαλιάσετε τον νοητό ήλιο που είναι ο Χριστός. Πηγαίνανε πάρα πολύ
και από όλη την Ελλάδα και από έξω ερχόταν στο Αγιώρος, αλλά το πρώτο ήταν να πάνε να δουν τον Γέροντα Παΐσιο, να ακούσουν λίγες κουβέντες. Όταν πρώτο πήγα την πρώτη φορά και ανέβηκα στο μοτοράκι από την Ουρανούπολη για το Όρος, είχε γύρω στα 100 άτομα το βαποράκι μέσα. Από αυτό κατεβήκαμε στις καριές. Κάποια δεκαριά ήταν που σκορπίσανε. Οι άλλοι 80 πήγαν στο Γέροντα. Και για τον νέο κόσμο ήταν κάτι που ήταν σκέτο φως, σκέτη αλήθεια. Έλεγε απλά πράγματα με απλά λόγια για να τον καταλαβαίνουν όλοι. Δεν ήξερε γράμματα πολλά. Στο δημοτικό μόλις και αν τελείωσε. Αλλά ήταν από τα λόγια αυτά που έβγαζε, που έλεγε, ήταν κατανοητά για όλους. Κάθε καλή ιδέα που έρχεται στον ανθρώπινο νου είναι από άνω, από το Θεό. Μόνο ότι κατεβάζει μύτη μας με το συνάχι είναι δικό μας. Μοναχός Παΐσιος. Οπότε ένα απόγευμα που τον είχα επισκεφθεί στο κελί του, ήμασταν στη πίσω μεριά, στη πίσω αυλή, με έπιασε από το χέρι χαμογελώντας και μου λέει, δεν θέλεις κανένα πνευματικό δώρο? Ντράπηκα πολύ, κατέβασα το κεφάλι κάτω και του είπα, δεν ξέρω γέροντα, εσείς ξέρετε από αυτά. Και εκείνη τη στιγμή και η καρδιά μου άρχισε να καίγεται. Δεν μιλάω μεταφορικά, δεν κάνω παρομοίωση. Ήταν ένα κυριολεκτικό, έντονο, πραγματικό γεγονός. Και εγώ ήταν η καρδιά μου. Και εγώ ήταν η καρδιά μου. Δεν ξέρω για πόσο καιρό, δεν μπορώ να πω. Αλλά ένιωθα σαν να υπάρχει φωτιά στην καρδιά μου. Ζέστη πολύ, ας πούμε. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι ήτανε, αλλά ήταν ένα μεγάλο σπρώξιμο στην ευχή. Γιατί εκείνο το καιρό έλεγα την ευχή. Δηλαδή, όπως εμείς οι άνθρωποι το έχουμε φυσικό να μιλάμε και να ακούμε, γι' αυτό να ήταν φυσικά να βλέπει τον άνθρωπο, να ξέρει ποιος είναι, να βλέπει ποιοι έρχονται να τον δούνε, τι θέλουν να του πούνε κτλ. Από την στιγμή που έβγαινε ο ήλιος μέχρι τη δύση, ανεβοκατέβαιναν άνθρωποι. Λογιών άνθρωποι. Φτωχοί, πλούσιοι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, γερουσιαστές, δεσποτάδες, πατριάρχες, αναρχικοί, επαναστάτες, όλοι οι άνθρωποι πηγαίνανε. Και με όλους αυτούς τους ανθρώπους ο γέροντας συνεννοότανε. Και όχι μόνο συνεννοότανε, αλλά όλοι αυτοί φεύγανε αναπαυμένοι. Και εγώ στεναχωριόμουν, επειδή ήταν και άρρωστος, είχε και κύλι και πονούσε. Δηλαδή καθόταν όρθιος, δεν σου έλεγε τίποτα, αλλά αυτός πονούσε, ας πούμε. Και στεναχωριόμουν εγώ. Και αυτός το καταλάβαινε και μου λέει μια μέρα, μη στεναχωριέσαι ρε Θανάση, μου λέει. Εγώ ξέρω, λέει, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, τι προβλήματα έχουν, λέει, και τι πρέπει να τους πω. Τα ξέρω, λέει, αυτά, πριν έρθουνε. Αλλά, λέει, αυτό που με κουράζει, λέει, αυτό δεν με κουράζει, λέει, χαίρομαι να βοηθάω τους ανθρώπους. Αυτό που με κουράζει, λέει, είναι που έρχονται εδώ, λέει, κάτι περίεργοι και ρωτάνε κάτι μπανταλά, ας πούμε. Είτε καθρέπτης είναι κανείς, είτε καπάκι από κονσερβοκούτι, εάν δεν πέσουν ηλιακές ακτίνες, δεν λαμποκοπάει. Μοναχός Παΐσιος. Και ήταν ένας Ρώσος εκεί πέρα και μιλούσε με τον γέροντα και έκλαιγε αυτός ο Ρώσος και ο γέροντας τον παρηγορούσε και εγώ τους πέτυχα την ώρα που φεύγανε. Και ο γέροντας ήταν ακόμα στην ατμόσφαιρα αυτού του ανθρώπου και μου λέει, άχ, ο καημένος, λέει, τι καλός άνθρωπος ήταν, λέει, αλλά στεναχωριέται για τη Ρωσία, ας πούμε, που έχει τα χάλια της και τα τέτοια. Αλλά ο γέροντας τον παρηγορούσε και εμένα μου το έλεγε και του έλεγε, μη στεναχωριέσαι, μου λέει, θα στρώσουν τα πράγματα στη Ρωσία και θα τα καταφέρουν οι Ρώσοι, λέει, και θα κάνουν ξανά ένα δυνατό κράτος. Ήτανε, φαίνεται, η εποχή μετά που είχε πέσει το σοβιετικό καθεστώς
Και ήταν η εποχή με το Γέλτσιν που ήταν δύσκολα τότε στη Ρωσία, που ήταν έτοιμη να διαλυθεί. Είχαν πέσει πάνω να την αγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί, για ένα τίποτα. Σήμερα ότι η Ελλάδα θα φτάσει σε τέτοιο χάλι, ας πούμε, που τα ζούμε σήμερα, σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει η Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας θέλουν να μας τσαλακώσουν. Δεν πειράζει όμως, έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους, έχει και ο Θεός τα δικά του. Και στο τέλος λέει θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων και θα μας βοηθήσουν. Και το έλεγε αυτό σε πολλούς ανθρώπους, το λέω και σε εσάς, και στο τέλος δεν θα μπορούν να νικήσουν ένας τον άλλον και θα πούνε την Κωνσταντινούπολη ούτε εμείς θα την πάρουμε, ούτε εσείς θα την πάρετε. Θα τη δώσουμε στους Έλληνες. Και έτσι λέει θα μπει ο ελληνικός στρατός στην Κωνσταντινούπολη χωρίς πόλεμο. Θα μας τη δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την εποχή ήμουνα καθηγητής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και αυτό που μου είπε ο Γέροντας για την Κωνσταντινούπολη το είπα και στους μαθητές μου, τα παιδιά, ήταν μικρά. Οπότε αυτά θέλαν να πάνε να τα ακούσουν με τα αυτιά τους. Και μια ομάδα παιδιών κατέβηκε και πήγε, τον επισκέφθηκε στο κελί του. Και ήρθανε μετά, μου είπανε τι έγινε. Πήγαμε, λέει, εκεί στο κελί και ντρεπόμαστε να μιλήσουμε. Και ο ένας χτυπούσε τον άλλον να αρχίσει να μιλάει. Και ο γέροντας τους είπε, τι έγινε ρε παιδιά, τι θέλετε να ρωτήσετε για την Κωνσταντινούπολη. Άμα θα μας τη δώσουν η Κωνσταντινούπολη, θα μας τη δώσουν και θα ζείτε κι εσείς. Και από ένα παράπονο διότι ο πατήρ Παΐσιος ήταν μικρασιάτης και είχαν εκτοπιστεί. Ζούσαν και ζουν με ένα όνειρο και μια προσδοκία να ξαναεπανέλθουν στα χώματά τους. Αυτό μας έβαζε στο μυαλό, μήπως αυτή η προσδοκία τον έκανε τον πατέρ Παΐσιο να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα έρχονται από μόνα τους να μας επιβεβαιώνουν. Εγώ το πιστεύω αυτό, όσο απίθανο και αν φαίνεται σήμερα, γιατί μου είχε πει πάρα πολλά γεγονότα στη δικιά μου την προσωπική ζωή. Μου είπε, ας πούμε, ότι θα παντρευτώ και θα κάνω 3 παιδιά. Και πράγματι έκανε 3 παιδιά, ενώ οι γιατροί λέγανε ότι δεν θα μπορέσουν να κάνω παραπάνω από 1. Ήρθανε με ένα θαυμαστό τρόπο όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω εγώ, αφού στη δικιά μου τη ζωή, τη μικρή μου τη ζωή, προέβλεπε, ας πούμε, ασήμαντα πράγματα, δεν θα μπορούσε να δει γεγονότα που αφοράνε, ας πούμε, ολόκληρη την Εκκλησία και ολόκληρη την πατρίδα μας. Από το βιβλίο του Γέροντα Παΐσιου. Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Μήλος γίνεται. Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Αν χτυπήσεις την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν να βουίζουν. Και γυρίζουν γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες. Ύστερα, η κατεύθυνσή τους θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που θα φυσήξει. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά ο καθένας μας θα δώσει λόγο για το τι έκανε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Με την προσευχή και την καλοσύνη.
Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών. Αλλά ακόμα ο Θεός κρατά φρένο. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή, με πόνο, για να βάλει ο Θεός το χέρι του. Μοναχός Παΐσιος. Πρώτα-πρώτα δεν έκανε ποτέ το φιλόσοφο, δεν παρουσιάστηκε ποτέ σαν Άγιος που τα ξέρει όλα. Όλα τα έβαζε πρώτα σε δοκιμασία στον εαυτό του και μετά τα έβγαζε έξω. Δηλαδή ήταν η μεγάλη αυτογνωσία που είχε, που ήξερε ποιος είναι και τι μπορούσε να προσφέρει σε αυτόν τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι περνάμε δύσκολους καιρούς. Μην ξεχνάτε επίσης ότι χρειάζεται πολύ προσευχή. Να θυμάστε εκείνη τη μεγάλη ανάγκη. Να θυμάστε τη μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα, καθώς και τη μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή. Να εύχεστε για τη γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου. Να λυπηθεί ο Χριστός τα πλάσματά Του, γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στη σύγχυση, στην τρέλα και στο αδιέξοδο. Μας κάλεσε ο Θεός να κάνουμε προσευχή για τον κόσμο, ο οποίος έχει τόσα προβλήματα. Δυστυχισμένοι άνθρωποι, οι καημένοι δεν προλαβαίνουν να κάνουν ούτε ένα σταυρό. Εάν εμείς οι μοναχοί δεν κάνουμε την προσευχή, ποιος θα την κάνει? Ο στρατιώτης σε καιρό πολέμου είναι σε κατάσταση συναγερμού. Έτοιμος, με τα παπούτσια, περιμένει τη διαταγή. Στην ίδια κατάσταση πρέπει να είναι και ο μοναχός. Γέρον Παΐσιος, τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του. Επεισόδιο δεύτερο. Ναι, τον κύριο Μπλάντζα σας δίνω. Λέγομαι Γιώργος Μπλάντζας του Ιωάννου. Είμαι γιατρός, χειρουργός. Έχω ασχοληθεί αρκετά χρόνια με την ογκολογία. Και από το 97 πλέον έχω σταματήσει. Τον είδα σε ένα κελάκι για πρώτη φορά, με εκείνο το χαμόγελό του. Τόσο χαριτωμένο. Ήταν φωτεινό όλο το πρόσωπο του. Η δεύτερη συνάντησή μας ήταν όταν μου τηλεφώνησαν από το μοναστήρι να πάω να τον δω, γιατί η Πέφερ είχε μία χείλη την οποία δεν ήθελε να τη χειρουργήσει. Και μου είπε, θέλω εάν μπορείς κάτι να κάνεις, αλλά να μην με χειρουργήσεις. Λέω, ωραία, θα υπάρχουν κάποιες ζώνες ειδικές, τις οποίες λέω θα δοκιμάσουμε να δούμε. Ναι, μου λέει, να δω μία τέτοια ζώνη, να δω αν με εμποδίζει. Βέβαια, εγώ σκέφτηκα ότι εμποδίζει, όπως λέμε οι άλλοι, γιατρέ μου, αυτό με εμποδίζει, τι μπορούμε να κάνουμε άλλο κλπ. Όταν του πήγα τη ζώνη να τη δει, τη φόρεσε και ξαφνικά άρχισε να κάνει μετάνοιες. Αυτές τις στρωτές μετάνοιες τις που κάνουν στο έδαφος. Σκώθηκε έτσι, μου λέει χαμογελαστός, «Α, δεν με εμποδίζει, θα την κρατήσω». Τότε κατάλαβα ποιο εμπόδιο εννοούσε, όχι αυτό το οποίο έλεγε όλος ο κόσμος. Και δεν ξέρω σε αυτό το σημείο αν πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο πήδημα και να φτάσουμε την τελευταία μέρα που τον είδα, όταν με κάλεσε και μου είπε ότι τώρα πρέπει να σταματήσουμε τις θεραπείες, πρέπει να με αφήσετε μόνο με τον Θεό. Κάναμε ό,τι κάναμε και λοιπά, τα οποία μπορεί να τα ξαναπούμε. Γιατί, λέει, παιδί μου, δεν μπορώ, πήγα να κάνω μετάνοια και δεν μπορούσα. Δεν είναι η ώρα που πρέπει να πάω, λέει, στο Θεό. Έτσι τον γνώρισα με μετάνοιες, με θέμα τη μετάνοια, μεταφορικά και ουσιαστικά, και τον αποχαιρέτησα πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Συγκίνησε και απλούς ανθρώπους και επιστήμονας.
και καθηγητή του, οι γιατροί που τον θεράπευσαν κατά την ομολογία τους, τον θαύμασαν. Ένας άνθρωπος που πονούσε για την αγάπη του Θεού. Εμείς τα λέμε, είναι λόγια, αλλά ο πόνος δεν είναι δύσκολο. Να προτιμούμε τις θλίψεις και να τις δεχόμαστε καλύτερα από τις χαρές. Το πικρό φάρμακο πολλές φορές είναι καλύτερο από το γλυκό, διότι θεραπεύει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από τον πόνο. Μοναχός Παΐσιος. Είχα μάθει ότι ήταν άρρωστος πλέον από τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Όταν όπως ήταν ξαπλωμένος, φρεσκοχειρουργημένος, εγώ τον έζησα ως γιατρός, χειρουργός του. Πώς κάναμε μία συζήτηση για την Παναγία, είχε πάντοτε την εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας δίπλα του και κάναμε μία συζήτηση, σηκώνεται όρθιος, να πάρει την εικόνα να μου τη δείξει από κοντά, να μου πει ότι έτσι την είδα εγώ την Παναγία. Εγώ βέβαια είχε τους ορούς, είχε κρεμασμένους από αυτό, τι να κάνω. Σηκώθηκε όρθιος, πήγε εκεί στην Παναγία, τη φίλησε, μου την έδωσε και εμένα να τη φιλήσω και ξαναγύρισε πίσω. Και εγώ ακολουθούσα από πίσω με τους ορούς. Ήταν σαν να μην τον πονούσε τίποτε, σαν να μην του συνέβαινε τίποτε. Ήταν εκπληκτική. Αυτή επίσης η εμπειρία, τη θυμήθηκα τώρα. Το γέροντα τον επισκέπτονταν πολύ και πριν πάει στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις και να χειρουργηθεί, αλλά ακόμα και στο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι επιθυμούσαν να τον δουν, να βγάλουν από μέσα τους το δικό τους πόνο και να τον χαιρετήσουν. Οι επισκέψεις αυτές αποτελούσαν πηγή πρόσθετης εργασίας και μόχθου. Προσέθεταν επιπλέον πόνο σε αυτόν που ήδη αντιμετώπιζε ο γέροντας στην πορεία της δικής του ασθένειας. Δεν ήταν όμως δυνατόν να τις αποφύγει. «Γέροντα, γιατί εγκαταλείπεις τα τέκνα σου», το ρώτησε ένας άνθρωπος. «Και τι να κάνω, ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, και αυτά είναι αρκετά. Γέροντα, γιατί δεν ζητάτε στις προσευχές σας από το Θεό να σας κάνει καλά. Σας χρειαζόμαστε τόσο πολύ», το ρώτησε κάποιος άλλος. «Και τι, να κοροϊδέψω το Θεό, μα εγώ ίδιος του ζήτησα να μου δώσει την ασθένεια αυτή». Γνωρίσα τον Παπούλια από κοντά, εδώ στο νοσοκομείο. Μάλιστα την ημέρα που είχε ραντεβού να αρχίσει τις ακτινοβολίες, επειδή ο κ. Μπλάτζας είχε χειρουργείο, μου είπε να τον συνοδεύσω στο γραφείο του και είχα μία συνομιλία μαζί του για διάφορα θέματα. Μεταξύ άλλων, εκείνο που θυμάμαι ιδιαίτερα ήταν για τις σχέσεις των ζευγαριών και μου είπε ότι καλό είναι τα ζευγάρια να έχουν κοινό πνευματικό. Και όπως ο επιπλοποιός κάνει λίγο το ξύλο και το έπιπλο, έτσι ακριβώς το πνευματικός κάνει λίγο το ζευγάρι στην επικοινωνία. Είναι μία νουθεσία που τη θυμάμαι έντονα. Και δεν μου φεύγει ποτέ από το μυαλό. Πολλά άλλα βέβαια συζητήθηκαν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο. Έρχονται οι άνθρωποι και μου μιλάνε για τα βάσανά τους και το στόμα μου γεμίζει φαρμάκι, λες και έφαγα πικρό κρεμμύδι. Όταν όμως έρχεται κάποιος, για τον οποίο τα πράγματα πάνε λίγο πολύ καλά, ή κάποιος από εκείνους που είχαν ξανάρθει παλιότερα και τώρα μου λένε ότι τα προβλήματά τους λύθηκαν, λέω, δόξα τω Θεώ. Με φίλεψαν με ένα κομματάκι χαλβά. Όταν μοιράζονται τον πόνο τους μαζί μου, ακόμα και σε θράψματα γυαλιού να καθόμουν ή σε αγκάθια να περπατούσα, δεν θα πονούσα. Εάν κάποιος πράγματι υποφέρει για να τον βοηθήσω, είμαι έτοιμος ακόμα και να πεθάνω. Μην νομίσει ο κόσμος ότι η αρρώστια πέρασε από πάνω του έτσι ή ότι δεν είχε επιθυμίες ή ότι δεν ήθελε να ζήσει κι άλλο. Ήθελα να ζήσω κι άλλο. Προφανώς να δώσει κι άλλη αγάπη στον κόσμο. Τα πέρασε σαν άνθρωπος. Τα ένιωσε τους πόνους. Απλώς απέφευγε να παραπονείται. Και φοβότανε μη τυχόν ο κόσμος του δώσει χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες ήταν πέραν από αυτά τα οποία ήταν ο ίδιος. Oh, no.
Είχε γίνει ένα γκρουπ από εδώ από την Βέρη, από την πόλη μας, με δύο λεωφορεία, τα οποία ξεκίνησε να πάνε να πάρουν την ευχή του Πάτρε Παΐσιου. Όταν ακόμα ο Γιώργος ήταν σοβαρά άρρωστος πια και νοσηλευόταν εκεί στο μοναστήρι της Σουρωτής, ο φίλος μου άρχισε να προσεύχομαι έντονα στο Θεό να μπορέσω να τον δω, γιατί αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα. Πήγε η μοναχή μέσα, το ρώτησε και όταν βγήκε έξω μας είπε ότι δυστυχώς ο Γιώργος είναι πάρα πολύ άρρωστος, πολύ καταβεβλημένος και δυστυχώς δεν μπορεί να σας δει. Και εκείνη τη στιγμή, μου λέει Αντώνη, είδα το εξής συγκλονιστικό. Είδα το γέροντα να είναι στον ουρανό, πάνω από την εκκλησία και μας ευλογούσε. Έμεινα αποσβολωμένος, λέω, βλέποντας τον Πάτρε Παΐσιο, να πετάει, δηλαδή, στην ουσία ήταν στον ουρανό, σαν κρεμασμένο στον αέρα. Αλλά όταν μπήκαμε μέσα στα λεωφορεία, κάποιες γυναίκες είπαν, ας πούμε, στους άλλους μέσα, είδατε το γέροντα, εμείς τον είδαμε, ήταν στον ουρανό πάνω από την εκκλησία και μας ευλογούσε. Και τότε συνειδητοποίησα ότι και άλλοι τον είδαν όπως τον είδα και εγώ. Ιερομονάχου Ισαάκ, βίος γέροντος Παϊσίου του Αγίου Ρήτου. Κεφάλαιο 13. Ασθένεια και μακαρία κοίμηση. Στην εορτή της Αγίας Εφημίας, 11 Ιουλίου κατά το νέο ημερολόγιο, ημέρα Δευτέρα, κοινώνησε για τελευταία φορά, γονατιστός στο κρεβάτι του, αφού πλέον αδυνατούσε να μεταβεί στην εκκλησία. Είχε σταματήσει να βλέπει κόσμο. Ήθελε να είναι μόνος, να προσεύχεται απερίσπαστα και να προετοιμαστεί καλύτερα για την έξοδό του. Εξυπηρετεί το μέχρι τέλους μόνος. Εταλαιπωρεί το αφάνταστα. Ήταν όμως χαρούμενος και ειρηνικός. Ο γέροντας πέρασε την τελευταία νύχτα μαρτυρική. Επεκαλείτο την Παναγία μέσα στους πόνους του. «Γλυκιά μου Παναγία», έλεγε. Έχασε τις αισθήσεις του για 2 ώρες και όταν συνήλθε, με σβησμένη φωνή είπε «Μαρτύριο, πραγματικό μαρτύριο» και έπειτα εκοιμήθη ειρηνικά. Ήταν η 12η Ιουλίου του έτους 1994, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η προμεσημβρίας. Και με το παλαιό εορτολόγιο, η 29η Ιουνίου, ημέρα των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ενταφιάστηκε πίσω από το ναό του Οσίου Αρσενίου, χωρίς να μάθει και χωρίς να κληθεί κανείς στην κηδεία του. Αυτό ήταν το θέλημα του γέροντα, να γίνει αφανώς η κηδεία του. Μετά από 3 ημέρες που έγινε γνωστή η κοίμησή του, το τι συνέβη είναι απερίγραπτο. Από όλα τα μέρη μια κοσμοσυρωή ξεχυνόταν για να προσκυνήσουν τον τάφο του. Έβλεπε κανείς αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης και ευλαβίας. Άλλοι τον επικαλούντο ως Άγιο. Άλλοι, από ευλάβεια, έπαιρναν χώμα από τον τάφο του. Όσοι είχαν κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, το θεωρούσαν μεγάλη ευλογία. Η επιθυμία του ήταν να γυρίσει στο Άγιον Όρος, γιατί η παράδοση λέει ότι κάθε Αγιορείτης όταν πεθαίνει πρέπει να επιστρέφει στο Άγιον Όρος, δηλαδή να ενταφιάζεται στο Άγιον Όρος. Με τον Πατέρα Παΐσιο δεν έγινε αυτό, ο ίδιος ήθελε, αλλά όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του τόσο πολύ δεν ήταν δυνατόν πια να μεταφερθεί στο Άγιον Όρος. Υπήρχε μόνο η περίπτωση να τον πάνε με ελικόπτερο.
κάτι που δεν το ήθελε καν, ούτε καν το ήθελε αυτό. Και τις τελευταίες μέρες της ζωής του είπε ότι θα ενταφιαστεί στη Σουρωτή, στο μοναστήρι εκεί, και μάλιστα είχε δώσει και οδηγίες σε ποιο σημείο θα γίνει ο τάφος, πόσο βάθος θα έχει, πώς θα γίνει και να είναι όλα τελειοποιημένα. Έγραψε και την επιγραφή που είναι τώρα πάνω στον τάφο και άφησε εντολή να μην γίνει εκταφή των λειψάνων του, των οστών του, να μην γίνει εκταφή, όπως είχε αφήσει εντολή και ο Παπατήχων στον Δήμιο Σταυρό, ο τάφος του απλώς, με άμμο από πάνω μόνο, και βεβαίως από τότε, από το 1994 και δόθε, είμαι βέβαιος ότι το πιο μεγάλο θρησκευτικό προσκύνημα στην Ελλάδα είναι ο τάφος του Πατρός Παϊσίου. Εδώ παραδόξως όλες τις εποχές, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, είναι κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι στον τάφο του Πατρός Παϊσίου. Αυτό δείχνει ότι έχει αποδεχτεί ο κόσμος τα αγιότητά του. Και πολλοί όταν πηγαίνουμε για το Σουρωτή, είναι 4 λεωφορεία, 5 λεωφορεία. Εκείνοι που πιστεύουν φεύγουν. Πάνε στον Πάτερ πίσω. Και τώρα πάλι θα πάμε την μήνα. Εκείνο που τον αγαπάνε. Θα γυρίστε πίσω στο χιλιόμετρο. Ήμασταν μαζί με τον σύζυγο και πήγαμε να προσκυνήσουμε στον τάφο. Σας είπα ότι τον αγαπάω τόσο πολύ τον γέροντα, περισσότερο από τον πατέρα μου. Τον νιώθω τόσο δικό μας άνθρωπος. Το σπίτι μας είναι σαν να υπάρχει κι αυτός. Και πήγα στον τάφο του, ήταν πολύ πρωί και δεν ήταν κόσμος. Μας ανοίξανε, ήταν κάπως βροχερός ο καιρός και περιμέναμε να ανοίξουν κάπου για να μας κεράσουν ένα καφέ οι αδελφές εκεί. Και εγώ ξαναπήγα, αφού είχα χαιρετήσει τον τάφο, ξαναπήγα δίπλα. Και όπως είναι ο τάφος του, από την αριστερή πλευρά είναι το καντιλάκι, το οποίο είναι και σκεπασμένο. Εγώ γονάτισα δίπλα εκεί και λέω, αφού είμαι μόνη μου και δεν είναι κανένα, ας πάρω λίγο λαδάκι να σταυρώσω στα διάφορα σημεία που έχω τα προβλήματά μου. Και λοιπόν, με το που βάζω το χέρι μου μέσα στο καντιλάκι, όπως ήταν αναμένο, ακούμπησα δίπλα εκεί που είναι αναμένο, στην καντιλήθρα, με το που και βούλιαξε και έσβησε. Εγώ πανικοβλήθηκα, λέω, πω, του σβήσα το καντιλάκι. Με το που γυρνάω να δω το καντιλάκι εδώ, έκανε ένα και άναψε. Εγώ εκείνη τη στιγμή είπα, μήπως έχουν κάποιον μηχανισμό αυτόματο για να μην... Έτσι σκέφτηκα. Έρχεται ο σύζυγός μου, εγώ άρχισα να κλαίω, γιατί πραγματικά ένιωσα την παρουσία του. Το ρώτησα μετά στις αδελφές και μου είπαν, όχι, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, είναι απλώς ένα φυτιλάκι, τίποτα άλλο. Εδώ τελείωσε η ζωή, εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στο λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου. Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης. Μπορεί να γίνει σύντομα, δεν ξέρω, ο Θεός να φωτίσει. Σίγουρα, στη συνείδηση των ανθρώπων, ο Γέρον Παΐσιος είναι ο Άγιος στον οποίο κάνουμε παράκληση. Και βλέπουμε τώρα, όπως πριν αρχίσει ένας πόλεμος, στέλνουν ατομικές προσκλήσεις, έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει τους ανθρώπους, για να κρατηθεί κάτι και να σωθεί το πλάσμα του. Μοναχός Παΐσιος.
Αλλά η εποχή μας, δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολη και μακάρι να βρεθεί κάποιος γέροντας σαν τον Παΐσιο, όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά πιθανόν δεν βγαίνουν. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν, οπωσδήποτε, αλλά δεν βγαίνουν. Αλλά να βγει ένας, να έχει αυτήν την αυτή, να βγει έξω για να βοηθήσει τον κόσμο που άρχισε και έχει λοξοδρομήσει πολύ. Η αγάπη μου για σας ως προς τη φύση της, ευτυχώς, είναι πνευματική. Μοιάζει με την αγγελική. Η αγάπη καταργεί τις αποστάσεις και οι δεσμοί ανάμεσά μας δεν σπάνε ούτε σε τούτη τη ζωή, παρά το ότι είμαστε ο ένας μακριά από τον άλλον, ούτε στη μελλοντική ζωή που βρίσκεται σε ακόμα πιο απομακρυσμένες διαστάσεις, οι οποίες γίνονται επίσης κοντινές, επειδή μας ενώνει η αγάπη, ο Χριστός. Απόσπασμα επιστολής του Γέροντα Παΐσιου, από 17 Σεπτεμβρίου του 1975. Θα σας πω τώρα το ένα πολύ μεγάλο πνευματικό δώρο που μου έκανε λίγο πριν πεθάνει. Τον έβγαζα από το Άγιο Όρος και πηγαίναμε στη Σουρωτή με το αυτοκίνητό μου. Είναι μία απόσταση περίπου 2-3 ώρες με το αυτοκίνητο, εξαρτάται πόσο τρέχεις. Στο δρόμο συζητούσαμε εκεί πέρα, λέγαμε διάφορα και κάποια στιγμή τον ρώτησα. Του λέω, βρε γέροντα, του λέω, πώς είναι ο Θεός. Πες μου λίγο για το Θεό, λέω, πώς είναι ο Θεός. Τι τον ζήτησα εγώ τώρα, τον ζήτησα να μου πει λίγα λόγια. Ότι ο Θεός είναι έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα. Αυτός δεν απάντησε, έσκυψε λίγο το κεφάλι του και προσευχήθηκε. Λίγο. Λιγότερο από ένα λεπτό. Και τότε ξαφνικά άνοιξε ο ουρανός, άνοιξε η ψυχή μου. Οδηγούσα και ήμασταν μάλιστα πάνω σε ένα σημείο με στροφές και ξαφνικά άρχισα να νιώθω το Θεό. Μέσα στο αυτοκίνητο, έξω στους λόφους, πάνω στα αστέρια, στο γαλαξία, ένιωθα παντού το Θεό. Γιατί εγώ είχα μια αγωνία με τα πράγματα του κόσμου, ξέρω εγώ πώς θα γίνουν έτσι και τα λοιπά, αλλά κατάλαβα ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Τίποτα δεν κουνιέται, ούτε τον παραμικρό φύλο, χωρίς τη θέληση του Θεού. Τι να πρωτοθαυμάσω με αυτό το γεγονός. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και λέω, μα ποιος ήταν ο γέροντας. Τι παρησία είχε στο Θεό. Με μία μικρή προσευχή, να μπορεί να δίνει τέτοια δώρα. Είναι δύσκολο να μιλάς για έναν Άγιο. Πρέπει, λένε, να είσαι Άγιος για να μιλήσεις για έναν άλλον Άγιο. Δηλαδή πρέπει κάποιος άνθρωπος να έχει μία εμπειρία από τη χάρη του Θεού. Αν δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία, καταντά αναπίστευτα αυτά τα πράγματα. Ακούγονται στα αυτιά των ανθρώπων υπερβολικά. Στα δικά μου τα αυτιά, αυτά που σας λέω, είναι πολύ λίγα. Σενάριο και σκηνοθεσία Αλεξάνδρου Κουπρίν. Μουσική Αντών Βισκόφ. Κάμερα Αλεξάνδρου Κουπρίν, Γιώργη Κουκουμάς, Μπορίς Ζαχάροφ. Μετάφραση Ξένια Κλίμοβα, Βασιλική Πατσιά. Παραγωγός Βικτόρια Λέμπεντεβα. Διεύθυνση παραγωγής Ηγούμενος Κυπριανός Γιάσενκο.